Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε σοκολατάκια που θα τα τρώτε χωρίς τύψεις, θα είναι πεντανόστιμα και όντως θα τα φτιάξετε σε χρόνο ρεκόρ. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για τις σοκολατένιες μπουκές με χουρμάδες θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια χουρμάδες αποξηραμένους χωρίς κουκούτσι, 50 γραμμάρια φιστίκια αιγίνης, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 100 γραμμάρια βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας κοφτές κακάο Nestlé Dessert και μία πρέζα αλάτι. Για τη σύνθεση, 400 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert και 100 γραμμάρια κουβερτούρα λευκή λιωμένη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Μια που θα ξεκινήσουμε, μια που θα τελειώσουμε, γιατί είναι πολύ εύκολη συνταγή. Θέλουμε ένα πολυκοπτικό και θα βάλουμε όλα τα υλικά μας μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους χουρμάδες. Οι χουρμάδες πραγματικά είναι super food, είναι πλούσιοι σε μαγνήσιο. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι κάνει καλό το μαγνήσιο. Όχι. Όχι. Μαγνήσιο παίρνουμε για να μην έχουμε κράμπες. Οπότε οι χουρμάδες είναι full σε μαγνήσιο και έχουν πάρα πολύ καλές θεραπευτικές ιδιότητες. Οπότε παίρνουμε τις χουρμάδες μας, τους βάζουμε μέσα στο πολυκοπτικό μας και βάζουμε αρκετούς χουρμάδες. Εννοείται χωρίς κουκούτσι. Αν βάλετε με κουκούτσι, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε πρόβλημα. Ρίχνουμε μέσα το φιστίκι αιγίνης, βανίλια, ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Μπορείτε να βάλετε και ξύσμα από λεμόνι, μπορείτε να βάλετε ό,τι αρωματικά θέλετε. Κανέλα, τζίντζερ, γαρίφαλο, πηγαίνουν καταπληκτικά συνταγή. Εγώ θα τα κάνω όσο πιο απλά γίνεται για να τη φτιάξετε όλοι σας. Οπότε το πορτοκάλι πήγε και αυτό μέσα. Και θέλουμε βούτυρο παγωμένο σε θερμοκρασία ψυγείου. Λοιπόν, αν και σε αυτό το σημείο μάλλον θα σας φαίνεται παράλογο το να ρίξω το βούτυρο παγωμένο, γιατί θα πείτε από μέσα σας, καλά, αυτός πάει καλά. Γιατί να ρίξω το βούτυρο παγωμένο μέσα και να μην το ρίξει λιωμένο και να δέσει καλύτερα με τα υπόλοιπα υλικά. Σωστά. Σωστά. Μην ανησυχείτε. Άμα το μιξεράκι σας είναι καλό, θα χτυπηθεί και θα γίνει μια χαρά. Θέλουμε το βούτυρο να είναι κρύο για να δέσουν τα σοκολατάκια μας. Άμα το μίξερ σας είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο και δεν μπορείτε να το χτυπήσετε, μπορείτε να το βάλετε και λιωμένο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ρίχνουμε και το βούτυρο. Και ήρθε η ώρα για το κακάο μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κακάο Nestlé Dessert που φτιάχνεται από επιλεγμένους κόκκους κακάο και έχει πλούσιο σοκολατένιο άρωμα και γεύση. Δεν χρειαζόμαστε πολύ. Θέλουμε 2 κουταλιές σούπας κοφτές. Οπότε βγάλετε από τη συσκευασία. Να θυμάστε, επειδή βάζουμε πολύ λίγο κακάο μέσα, θέλουμε το κακάο μας να είναι πολύ πολύ ποιοτικό. Παναγία μου. Λοιπόν, 2 κουταλιές σούπας κοφτές, κοιτάξτε εδώ. Άμα είναι πολύ καλό το κακάο, δεν χρειάζεται να βάλετε και πολλή ποσότητα. 1, 2. Εδώ είμαστε. Αυτό ήτανε. Τώρα, υπομονή. Μαζί με λίγο αλατάκι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χτυπήσουμε πολύ καλά το μείγμα μας και η γέμιση για τα σοκολατάκια μας θα είναι έτοιμη. Κλείνουμε και χτυπάμε πολύ, πολύ καλά. Και είναι πάρα πολύ απλό να καταλάβουμε πότε το μείγμα μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Έχει δέσει 100%, έχει τραβήξει γύρω-γύρω από το μίξερ όλο το υλικό καθώς το χτυπάμε, που σημαίνει ότι το μείγμα μας είναι έτοιμο. Έχει γίνει σαν πάστα. Άρα είναι πεντανόστιμο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα θέλουμε μία φόρμα 10x30, εδώ 2 φορμάκια για κέικ. Ου, είναι τόσο νόστιμο, δεν υπάρχει. Είναι σαν σοκολάτα με καραμέλα. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Είναι μια καινούργια γεύση. Μια γεύση που δεν έχετε δοκιμάσει, αλλά θα σας αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο. Λοιπόν, τώρα, όπως είναι, παίρνουμε το μείγμα μας. Κοιτάξτε εδώ. Το ρίχνουμε στη φόρμα. Απλώνουμε λίγο με το κουτάλι. Το βλέπετε. Πόσο ωραίο που έχει γίνει. Έχει γίνει σαν γκανά σοκολάτας. Με γεύση καραμέλα. Αλλά healthy. Χωρίς καθόλου προσθήκη ζάχαρης. Οπό. Τώρα, παίρνουμε ξανά τη μεμβράνη, καλύπτουμε από πάνω και το δύσκολο έργο πέρασε, γιατί το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε άλλη μία φόρμα και να πιέσουμε από πάνω. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έχει πάει ομοιόμορφα παντού το μείγμα και τώρα τι πρέπει να κάνουμε, φίλε, Μίτσο, ψυγείο. Να κρυώσει. Θέλουμε να κρυώσει πολύ, πολύ καλά. 3, 4, 5 ώρες. Οπότε, εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα μείγμα.
Εδώ. Αφήνω το άλλο να κρυώσει καλά. Κοιτάξτε εδώ. Είναι έτοιμο, κρύο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να λιώσω την κουβερτούρα μου. Χρειάζομαι 2 συσκευασίες κουβερτούρα Nestlé Dessert. Θα τις σπάσω κατευθείαν και θα τις λιώσω μέσα στον μπερμαρί. Χτυπήστε καλά στον πάγκο. Εδώ. Και εδώ. Έχω μία κατσαρόλα με νερό που βράζει από πάνω ένα μπολ. Πολύ προσεκτικά βλέπω άμα έχει νερό μέσα. Δεν πρέπει να έχει καθόλου νερό. Αδειάζω την κουβερτούρα μου και περιμένω μέχρι που να λιώσει. Εδώ. Οι χουρμάδες έχουν χρησιμοποιηθεί ανά τους αιώνες για να αντιμετωπίσουν γαστρεντερικά προβλήματα, πυρετούς, ειδήματα και βρονχίτιδες. Έχουν γίνει ευρέως γνωστοί λόγω της πλούσιας θρεπτικής τους αξίας, καθώς και για τις αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριδιακές τους δράσεις. Η κουβερτούρα μου σχεδόν έχει λιώσει και για ακόμα μία φορά το λέμε ότι δεν τελειώνουμε 100% πάνω στη φωτιά. Βγάζουμε εκτός φωτιάς και συνεχίζουμε το ανακάτεμα εκτός φωτιάς. Άμα είναι πολύ καυτή, συνήθως ταλαιπωριόμαστε περισσότερο. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθούμε, θέλουμε όλα να γίνουν σωστά. Οπότε βλέπετε και εκτός φωτιάς είναι καυτό το μπολ, λιώνει μια χαρά και έχει γίνει ακριβώς όπως θέλω να είναι. Λοιπόν, και πάμε να κόψουμε τα σοκολατάκια μας. Εδώ. Πολύ γρήγορα. Φορέστε γάντια να μην περνάμε τη θερμοκρασία από τα χέρια μας στο μείγμα. Εδώ. Και πολύ απλά, πάρτε ένα μαχαίρι. Πώς θέλουμε τα σοκολατάκια μας? Μεγάλα. Μεγάλα, ωραία λοιπόν. Άρα θα κόψω στη μέση, εδώ. Τέλεια. Και μόλις κόψω στη μέση, θα κόψω ωραίες μπουκίτσες, εδώ. Κοιτάξτε πόσο υπέροχα που είναι. Είναι καταπληκτικά. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουν σώμα, το σώμα θα το πάρουμε από πού? Από την κουβερτούρα. Θα βουτήξουμε τα σοκολατάκια μας μέσα στην κουβερτούρα και βουαλά, θα είναι έτοιμα. Πολύ απλά, πάρτε ένα πιρουνάκι. Μεταφέρετε τη σοκολάτα σε ένα μικρότερο μπολ για να είναι πιο εύκολη η όλη διαδικασία. Κοιτάξτε, γιατί στο μεγάλο μπολ είναι δύσκολο να τα καλύψουμε με σοκολάτα. Οπότε γι' αυτό το λόγο τι κάνουμε? Μεταφέρουμε την κουβερτούρα μας σε ένα μικρότερο μπολ. Εδώ. Τέλεια. Και αυτό που θα κάνω είναι πάρα μα πάρα πολύ απλό. Παίρνω ένα πιρούνι. Βουτάω το σοκολατάκι μου μέσα. Στραγγίζω την παραπανίσια σοκολάτα. Εδώ. Δεν θέλω πολύ σοκολάτα. Και έτσι όπως είναι, μεταφέρω πάνω στη λαδόκολλα. Αφήνω εδώ πέρα, καλύπτω το πάνω μέρος, να μην φαίνεται ατέλεια, εδώ. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να τελειώσω με όλα τα σοκολατάκια μου. Παίρνω με το πιρούνι, βάζω μέσα, εδώ. Και μόλις τελειώσω το ένα σοκολατάκι, βουαλά. Αφήνω να πέσει πάνω στη λαδόκολλα. Καλύπτω το πάνω μέρος και είναι έτοιμο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσω και με τα υπόλοιπα. Η Μαρία Αντουανέτα λάτρευε τη σοκολάτα, γι' αυτό και η ζεστή σοκολάτα ήταν ένα ρόφημα που σέρβιραν πολύ στο παλάτι των Βερσαλιών. Δεν ήταν μόνο η γεύση που αγαπούσαν όλοι, ήταν και ότι πίστευαν πως είχε αφροδισιακές ιδιότητες. Και τα σοκολατάκια μου είναι έτοιμα. Έχει κρυώσει σοκολάτα γιατί ήταν κρύο το μείγμα από κάτω. Άμα θέλετε για περισσότερο styling, μπορείτε να ρίξετε και λίγο λευκή σοκολάτα από πάνω, εδώ. Πολύ εύκολα, βέβαια είναι μηδαμινή ποσότητα που θα βάλουμε στο τέλος από πάνω. Για πες ρε Δημήτρη, δεν είναι καταπληκτική συνταγή? Ναι. Έλα, από την παραγωγή στην κατανάλωση, πριν τα τελειώσω, θέλω να πάρεις ένα. Είναι το μόνο γλυκάκι που θα φας, δεν θα έχεις τύψεις. Θα πάρω αυτό που έχει μπόλικη η λευκή σοκολάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Πάρ' το, δοκίμασε, φύγε. Και αυτό είναι για μένα. Είναι μοναδικό. Για τις σοκολατένιες μπουκές με χουρμάδες, στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια βάζουμε τους χουρμάδες, τα φιστίκια, τη βανίλια, το ξύσμα από το πορτοκάλι, το βούτυρο, το κακάο, αλάτι και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Βάζουμε μεμβράνη σε μία φόρμα, απλώνουμε το μείγμα, καλύπτουμε με μεμβράνη και πιέζουμε με άλλη φόρμα για να πάρει ομοιόμορφο σχήμα. Μεταφέρουμε στο ψυγείο για να παγώσει. Για τη σύνθεση,
Σε μπεν μαρί βάζουμε την κουβερτούρα σπασμένη σε κομμάτια και αφήνουμε να λιώσει. Αφαιρούμε και αφήνουμε να πέσει η θερμοκρασία. Κόβουμε το μείγμα με τους χουρμάδες σε μικρές μπουκές και με τη βοήθεια ενός πυρουνιού βουτάμε τις μπουκές μέσα στον μπολ με την κουβερτούρα. Μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα και αφήνουμε λίγα λεπτά να σταθεροποιηθεί. Πασπαλίζουμε με τη λευκή κουβερτούρα και σερβίρουμε. Είναι σαν τις παιδικές γκοφρέτες πολύ μαλακές σε σύσταση, γιατί πραγματικά ιώνει στο στόμα. Θυμίζει, σου βγάζει σοκολάτα, σου βγάζει λίγο καραμέλα, σου βγάζει κάτι ιδιαίτερο, κάτι καινούριο σαν γεύση. Πραγματικά δεν υπάρχει κάτι παρεμφερές για να σας περιγράψω σαν γεύση, γιατί είναι κάτι μοναδικό. Είναι φανταστικό και πρέπει οπωσδήποτε να το φτιάξετε. Σε περίπτωση που τα φτιάξετε, θα πείτε, κοίτα να δεις, ο τύπος πάλι είχε δίκιο. Γιατί αυτή τη γεύση εγώ δεν την έχω δοκιμάσει και είναι από τις πιο ωραίες γεύσεις που έχω φάει στη ζωή μου. Καλή μας όρεξη.